σε μια άλλη ζωντανή μετάδοση, σε μια ακόμα ζωντανή μετάδοση που κάνουμε από το κανάλι Ελεύθερη Γνώμη, με διάθεση να μπορούμε να μοιραστούμε τις διάφορες γνώσεις. Περιμένω να μπείτε μέσα για να ξεκινήσουμε πάλι αυτή την όμορφη διαδικασία μοιρασιάς. Θα περιμένουμε λίγο να μπει ο κόσμος και θα μπορείτε, όπως ξέρετε, να γράφετε από κάτω τις δικές σας, στα δικά σας σχόλια, τις ερωτήσεις και τα θέματα που θέλετε να αναπτύξουμε. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας πω σαν το πρόλογο ότι με την νίκη του Τραμπ, όπου τη βλέπουμε στην Αμερική, βλέπουμε ότι ξεκινάει ο κόσμος να δείχνει μια άλλη τάση, κάτι διαφορετικό και να ρίχνει το κατεστημένο. Η καινούργια ενέργεια είναι φυσικό ότι θα αγγίξει όλους τους ανθρώπους και κάθε άνθρωπο συγκεκριμένα, αναλόγως στη θέση που κατέχει, θα τον βάλει να πάρει εκείνες τις αποφάσεις, οι τάσεις μέσα τους, για να μπορούν να έρθει τελικά σε εκδήλωση όλο αυτό το πράγμα με την καινούργια ενέργεια. Όπως είχαμε πει, θα ξεκινήσουν να έρθουν διασπαστικές τάσεις, πάρα πολλές ατομικές πραγματικότητες και μετά συνειδητά θα ξεκινήσουν να φτιάχνουν τους ομοιοκραδασμούς. Το είχαμε πει από παλιά αυτό το πράγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις στην Ευρώπη γύρω-γύρω για να δείξει τελικά ότι αυτή η βίαιη παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σε συνείδηση. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μεταδίδουμε ότι αυτό το κύμα της συνένεσης πρέπει να έρθει αφού έχει έρθει μέσα μας η συνένεση, η ειρήνη και η συνεργασία. Πάνω σε αυτό, μέχρι να ξεκινήσουμε στις διάφορες ερωτήσεις, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν οι ενέργειες που είναι οι εναλλασσόμενες όπως το ρεύμα, και αυτό προσπαθούν να κάνουν, θα λέγαμε, οι θετικοί, να μπορούν να φτιάξουν ένα εναλλασσόμενο κύκλωμα όπου να ρέει η ενέργεια, και οι αρνητικοί, σε εισαγωγικά οι αποκομμένοι, θέλουν πάντοτε να παίρνουν χωρίς να δίνουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί θέλουν να έχουν την ενέργεια σαν απόθεμα για να μπορούν να εκδηλώνουν τη δική τους επέκταση. Πάντοτε υπήρχε ένας πόλεμος μεταξύ του συλλογικού και του ατομικού. Σε καμία περίπτωση το ατομικό δεν μπορεί να περάσει, φίλοι μου, το συλλογικό. Πάντοτε όμως κάνει τις προσπάθειες και βρίσκει για να υπάρχει μέσα σε μια ανώτερη κλίμακα συλλογικού. Μέσα μας λοιπόν πολλές φορές βλέπουμε και τον πόλεμο όπως και έξω του ατομικού και του συλλογικού. Στις διασπαστικές τάσεις που υπάρχουν αυτόν τον καιρό, όπως είπαμε και στα προηγούμενα βίντεο, είναι φυσικό να δίνουμε την έμφαση στο ατομικό και να έχουμε την ατομική μας εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, όσο ατομική εξέλιξη και να έχουμε, την βιώνουμε, θα λέγαμε, μέσα σε ένα συλλογικό μάτριξ. Και μέσα στο συλλογικό μάτριξ είναι φυσικό ότι έχουμε μόνο τη δική μας ατομική εμπειρία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις δικές σας ερωτήσεις και σιγά σιγά θα λέω και τα διάφορα πράγματα που θα ήθελα να σας πω. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μπαίνει μέσα και μας βλέπει τώρα. Τις περισσότερες φορές, φίλοι μου, το βιντεάκι αυτό ή το live, για όποιον το παρακολουθούν, θα το κάνουμε τις Τρίτες. Επειδή χθες ήταν η μεγάλη γιορτή και γιορτάζαν πάρα πολλά άτομα, το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, καλησπέρα στην Πινελόπη, στον Αντώνη, στον Κώστα, τον Δημάκη, στη Βάσια. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με τις ερωτήσεις σας, φίλοι μου, και ο Κώστας λέει, μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για το άρρωστο παιδί μέσα μας. Το παιδί μέσα μας, φίλοι μου. Οκ.
όπως είχα πει και σε ένα βιντεάκι τότε με την, στις αρχές του 2016, το παιδί μέσα μας, φίλοι μου, το τραυματισμένο που λένε παιδί, είναι μία, τα λέγαμε, ταυτοποίηση, ένας καθορισμός που δεν μας ωφελεί καθόλου. Το τραυματισμένο παιδί μέσα μας, κάθε φορά που εμείς το παρουσιάζουμε έτσι, δηλώνουμε ότι έχουμε μία ταυτοποίηση με το πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς δεν είμαστε εκείνο το παιδί. Κάθε φορά πρέπει να θυμόμαστε ότι εμείς είμαστε διαφορετικά και καλούμαστε να πράξουμε διαφορετικά, να σκεφτόμαστε διαφορετικά και να κάνουμε οτιδήποτε διαφορετικό στο τώρα. Κάθε φορά αυτή η αλυσίδα με το παρελθόν μας κάνει να σκεφτόμαστε μέσα μας και να λέμε το τραυματισμένο παιδί και να δικαιολογούμε στην πραγματικότητα τον εαυτό μας, να δίνουμε την ευθύνη αλλού. Αυτό είναι μια απόλυτη θυματοποίηση, φίλοι μου. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι έτσι τους έχουν πει και έχουν πέσει πολύ σε αυτή την λούμπα, εισαγωγικά, να πάνε να θεραπεύσουν το τραυματισμένο παιδί μέσα τους. Αυτό σας λέω για άλλη μια φορά, φίλε Κώστα, ότι μπορεί να είναι η συνέπεια αυτό που ζούμε του παρελθόντος, όμως εμείς δημιουργούμε στο τώρα την αλλαγή. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε σε περασμένες ζωές πια και πώς σκοτωθήκαμε, αντί να ψάχνουμε τι γίνεται πριν, αντί να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, από το εδώ και τώρα αφήνουμε τη θυματοποίηση και καταλαβαίνουμε ότι όποια θυματοποίηση, ακόμα και αν εκδηλώνουμε και τη λέμε και μιλάμε για το παρελθόν μας και για ποιο λόγο έγινε, είναι μόνο και μόνο για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή και να βγάλουμε την ευθύνη από τον εαυτό μας. Όποιοι νομίζουν ότι είναι τραυματισμένα παιδιά, τους καλώ να καταλάβουν ότι μέσα από τα τραύματα και τον πόνο ο άνθρωπος μαθαίνει. Έχουν όλη τη δύναμη λοιπόν να ψάξουν, να ερευνήσουν και την άλλη φορά να είναι προετοιμασμένοι για τις αντιξοότητες της ζωής. Ακούγεται σκληρό, αλλά φίλοι μου, εδώ είπαμε να λέμε τις αλήθειες. Πρέπει να το καταλάβετε ότι δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε σε μια συνεχόμενη θυματοποίηση. Παίρνουμε την ευθύνη της αλλαγής των τόσο καιρών και πρέπει να αποκολουθούμε από το πρόβλημα, να αποκολουθούμε από τον πόνο, να αποταυτιστούμε δηλαδή από εκείνη την ιδέα μέσα μας που νομίζω ότι εμείς ακόμα βιώνουμε την πραγματικότητα σαν το παιδί του παρελθόντος. Έτσι, λοιπόν, ξεκινήστε και αφήστε αυτά τα πράγματα και ελάτε στο εδώ και τώρα και παίξτε το ρόλο του διαφορετικού του οποίου είστε. Λοιπόν, για να κοιτάξουμε τι άλλο έχουμε. Κάναμε μερικές ερωτήσεις. Πώς κατά τη γνώμη σου. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Λέει η Πινελόπη, πώς κατά τη γνώμη σου είναι συνετό να αντιδράμε όταν συνειδητοποιούμε πώς μας συμβαίνουν συγχρονιστικότητες με κάποιον ή με κάτι. Κατά τη γνώμη μου, συνετό να αντιδράμε όταν συνειδητοποιούμε. Ξέρεις, έχεις βάλει πολλά ρήματα μαζί και δεν γίνεται όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Κάθε φορά που έχουμε μια συνειδητοποίηση σημαίνει ότι είναι σαν να κλείνει μια πόρτα πίσω μας. Κάποιος λοιπόν που έρχεται και συνειδητοποιεί ένα συγχρονισμό πάει να πει ότι κατάλαβε κάτι από εκεί πέρα το οποίο ήρθε στο παρελθόν πλέον, γιατί έχει γίνει. Άρα λοιπόν κάθε φορά μια συνειδητοποίηση στην πραγματικότητα είναι σαν ένα είδος χιούμορ. Καμιά φορά μας έρχεται να γελάσουμε λίγο και να πούμε, καταλαβαίνετε καμιά φορά, αχα, τώρα κατάλαβα τι έγινε, α, έτσι, γι' αυτό. Έτσι, αυτό το πράγμα κάνουμε όταν συνειδητοποιούμε πράγματα. Είναι σαν να γελάμε με ένα ανέκδοτο έξυπνο, έτσι, όχι χαζομάρα. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει συνετό και εξεσυνετό, να είσαστε ο εαυτός σας, έχω πει συνέχεια. Κάθε φορά που λέμε συνειδητοποιούμε κάτι, έχουμε την γνώση πάνω σε αυτό. Θέλω όμως εδώ, φίλοι μου, να κάνουμε έτσι μία παρένθεση για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει να δούμε ότι η εμπειρία που έχετε, το βίωμα που έχετε, είναι το μόνο αληθινό. Είναι το μόνο αληθινό. Μπορεί να είναι το μόνο αληθινό, αλλά δεν είστε το βίωμά σας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Όταν λέω δεν είστε το βίωμά σας, είσαι αυτός που βιώνει κάτι, έτσι. Γιατί αν είστε ταυτοποιημένοι 100% με κάτι, δεν μπορείτε να το βιώσετε. Είστε μετά εσείς το ίδιο 100%. Εδώ λοιπόν θέλω να πούμε ότι τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος ψάχνει να βιώσει ορισμένα πράγματα
για να βρει, θα λέγαμε, το ανώτερο κομμάτι, όπως έχουμε πει, και άλλα πράγματα, και δυστυχώς ακυρώνει ορισμένα βιώματα. Το μόνο για σας αληθινό είναι το βίωμα που έχετε. Ακόμα και αν δεν είστε εσείς το βίωμα, φίλοι μου. Αλλά είναι το μόνο αληθινό. Κάθε φορά λοιπόν πρέπει να εμπιστεύεστε το βίωμά σας. Να ξεκινήσετε μια αυτοσυνειδητότητα και σιγά σιγά θα έρθετε στον κόσμο της επιβεβαίωσης να το παίξετε. Ό,τι δεν επιβεβαιώνεται στη ζωή σας είναι φυσικό ότι δεν το πιστεύετε. Είπαμε, θα είμαστε ειλικρινείς. Δεν γίνεται λοιπόν εμείς να έχουμε μέσα μας πιστεύω που να μην επιβεβαιώνονται στην πραγματικότητά μας. Πάει να πει ότι δεν τα πιστεύουμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, κάτι μου είπε ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα, ότι μια ερώτηση δεν την είδαμε. Λοιπόν, κάτσε να τα βάλω. Ναι. Καλησπέρα σας, παρακαλώ ποια είναι η γνώμη σας για το 1111. Ευχαριστώ. Θα σας πω μια άλλη φορά όλους τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 9. Έχω κάνει ένα βιντεάκι πάνω σε αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο πώς λέγεται. Έχω κάνει ένα βιντεάκι πάνω σε αυτό και λέω όλους τους αριθμούς που ξεκινάνε και συμβολίζουν τη δημιουργία. Το 1111 είναι φυσικά μια πύλη που μας ενώνει με το ανώτερο, θα λέγαμε, κομμάτι μας, με το 1, με την ατομικότητά μας, ότι είμαστε σε σύνδεση. Κάθε φορά που βλέπετε αυτή την πύλη, είναι φυσικό εκείνη την ώρα να είσαστε καρφί, θα λέγαμε, πάνω σε αυτό το πράγμα. Όπως το 2-2 τη διωδικότητα, τη δημιουργία, το 3, το 4 είναι μια ολοκληρότητα πάνω σε ένα άλλο, θα λέγαμε, στην κατώτερη ατομικότητα, το 5 η ψυχή. Θα σας πω άλλες φορές αναλυτικά αυτά τα πράγματα. Πάντως κάθε φορά που βλέπετε τον αριθμό να είναι ίδιο, σημαίνει ότι έχετε ένα συγχρονισμό και το επιβεβαιώνετε. Κάθε φορά λοιπόν κοιτάτε και επιβεβαιώνετε τον συγχρονισμό σας. Ο συγχρονισμός λοιπόν με τους αριθμούς είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αντιληπτικός, έτσι λόγω των ομοίων, θα λέγαμε, αριθμών των οποίων έχουμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν το 1111, αλλά κάθε φορά λοιπόν σημαίνει ότι είσαστε συγχρονιστικά 5 το μήνυμα που σας λέει «ΟΚ, είσαι στην πύλη», «ΟΚ, είσαι στην πύλη». Βλέπετε, φίλοι μου, το ρολόι στην πραγματικότητα τι είναι. Κοιτάμε να δούμε τι ώρα είναι. Αλλά η ώρα είναι τώρα, πάντοτε. Κάθε φορά λοιπόν εσείς που βλέπετε το 11-11, το 22-22, καταλάβατε και τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους αριθμούς, όπου και να κοιτάξετε, σας δείχνει ότι ναι, είσαι σε συγχρονισμό. Ναι, είσαι σε συγχρονισμό. Ναι, είσαι σε συγχρονισμό. Οκ. Okay. Καλό θα ήταν να αφήσετε τον εαυτό σας, κάθε φορά που βλέπετε ένα σύμβολο, να νιώσετε για σας τι σημαίνει αυτό το σύμβολο. Γιατί για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικά πράγματα. Εμείς μιλάμε τώρα για τις θεμελιώδεις αρχές, έτσι. Αλλά για εσάς κάθε φορά, αναλόγως πεπιθήσεις που έχετε, κάθε σύμβολο μπορεί να είναι να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για εσάς. Αφήστε να σας πει τι σημαίνει για εσάς το σύμβολο από μόνοι σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης, υπάρχει κάποιος διαλογισμός μέθοδος, για παράδειγμα, σχετικά με την οικονομική αυθονία επέκταση για να τον εντοπίσουμε? Φυσικά και υπάρχει. Αλλά δεν είναι απλά ένας διαλογισμός με την έννοια που το ξέρουν οι μερικοί, ένας συνειδητός οραματισμός. Απλά ο συνειδητός οραματισμός μας βοηθάει να έρθουμε σε αυτή την διαλογιστική κατάσταση μέσα μας, ώστε να ουδετεροποιήσουμε τη σχέση μας με το χρήμα. Φίλε Θανάση, την Κυριακή ή αυτή σπίτι μου ή την επόμενη, μάλλον την παραεπόμενη από ό,τι το έχω βάλει στο μυαλό μου, θα κάνουμε ένα σεμινάριο σχετικά με αυτό το πράγμα. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη σχέση μας με το χρήμα, με την αυθονία και γενικά να αποσαφηνίσουμε τις αντιφατικές πεπιθήσεις μέσα μας για να μας έρχεται η πληρότητα. Θα το κάνω, φαίνεται, σε κάνα δύο Κυριακές. Φυσικά είναι από αρνητικές πεπιθήσεις που έχουμε ως προς το χρήμα και πώς μπορούμε, λέει, να δουλέψουμε αυτό, σου είπα, αλλάζοντας ορισμένες πεπιθήσεις. Πρέπει να τις βρεις, ποιες έχεις, να δεις τι πεπιθήσεις όπως τα πάντα και να ανακαθορίζεις. Και οι ανακαθορισμοί γίνονται αναλόγως στις συνειδητότητες και τις εμπειρίες που έχουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να τις πιστέψουμε, όταν υπάρχει μια συνείδηση για να μπορεί να τη συλλάβει μέσα μας. Λοιπόν, προχωράμε, φίλοι μου, κάνουμε μια... Πες μας, λέει, για την πύλη, μας το είπε η κυρία Μαρία. Λέμε ότι μόνοι μας δημιουργούμε την πραγματικότητά μας, λέει η Μαρία.
Σε ποιο βαθμό μας επηρεάζουν ψυχικές επιθέσεις ή νοητική πίεση από κάποιον άλλον. Εδώ έχουμε δύο πράγματα που πρέπει συνεχόμενα να βλέπουμε σε αυτό που ρώτησες. Κάθε φορά έχουμε τον ατομικό εαυτό μέσα μας που μπορούμε να είμαστε οι θεοί στο δικό μας σύμπαν, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε τον εαυτό τον οποίο είναι αποκομμένος και αλληλοεξαρτώμενος με όλο το περιβάλλον. Για να δούμε, ξεχάσαμε τον Αντώνη, θα απαντήσουμε μετά τον Αντώνη. Okay. Άρα λοιπόν μπορεί μέσα μας να φτάσουμε σε εκείνη τη δυνατότητα να μπορέσουμε, σας είπα, να κρατήσουμε, θα λέγαμε, μια δόνηση τόσο δυνατή που αντί να επηρεάζεται από έξω, να επηρεάζουμε το περιβάλλον. Κάθε άνθρωπος, όπως είχαμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, όσο πιο πολύ ενέργεια εκπέμπει με την έννοια ότι μπορεί και μαζεύει μέσα του μια ισχυρή δόνηση και είναι συγκεκριμένος και ο νους του είναι μαζί, η συγκίνηση μαζί, ο ενθουσιασμός μαζί και είναι ολικός, είναι φυσικό λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να είναι τείχος σχετικά με κάποιους άλλους που πάνε να τον διαπεράσουν στην πραγματικότητα. Καταλάβατε, όσο πιο θα λέγαμε συγκεκριμένος είσαι, τόσο πιο πολύ δεν αφήνεσαι να δημιουργήσεις αστρικές συνδέσεις και να διοχετεύεις από εκεί πέρα τις διάφορες συγκινήσεις των άλλων. Αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε πότε μπορούμε εμείς να το απλώνουμε, αυτά τα πλοκάμια που σας λέω τα αστρικά, ή πότε λοιπόν να τα μαζεύουμε. Στην πραγματικότητα, επειδή στο αστρικό μας τα λέγαμε επίπεδο, το διαστημικό μας δηλαδή σώμα, βλέπετε ότι είναι το εθερικό μας ταυτισμένο και συνεχόμενα ενωμένο με πάρα πολλούς ανθρώπους, υπάρχουν πύλες και διάβλοι, τις οποίες είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα κάποιος μπορεί να επιφέρει ένα αρνητικό ή θετικό αποτέλεσμα δόνησης σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό λέμε, φίλοι μου, στην πραγματικότητα πρέπει εμείς να ισχυροποιήσουμε πρώτα τον εαυτό μας, να μάθουμε τον εαυτό μας και μετά να κοιτάξουμε αν μπορούμε κάποιον να τον βοηθήσουμε. Πάνω σε αυτό το κομμάτι οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν μηχανικά και δεν εκμεταλλεύονται την θέληση. Η θέληση είναι αυτή που δημιουργεί τα πάντα. Όταν κάποιος σας διοικεί στο 3D, στο Matrix, είναι επειδή έχει θέληση παραπάνω από εσάς. Ή βούληση. Η θέληση, φίλοι μου, έρχεται από την ψυχή μας. Η θέληση, λοιπόν, έρχεται από την ψυχή μας. Την ψυχή μας τη δημιουργούμε με τις εμπειρίες μας κάθε φορά. Άρα, λοιπόν, εσείς πρέπει να δημιουργήσετε μέσα στο Matrix ένα δυνατό εαυτό, για να μπορείτε λοιπόν να υπερισχύσετε ενάντια, θα λέγαμε, στις δονήσεις των άλλων. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα παρασιτικό σύστημα είναι φυσικό οι θύτες να διοικούν και όχι τα θύματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχετε όλη τη δύναμη λοιπόν να αναβαθμίσετε τον εαυτό σας, να φύγετε από τη μηχανικότητα των προβάτων που παραδίδουν λοιπόν την ενέργειά τους τσάμπα και να μπείτε σε μια κατανόηση της δύναμής σας. Και από εκεί και πέρα, συνειδητά, όπως είπαμε και στην αρχή, που συμβαίνει τώρα αυτόν τον καιρό στην κοινωνία, θα υπάρχει μια διάσπαση από τα δεσμάτα αστρικά γενικά μεταξύ σας, τα πλοκάμια που δένεστε, και θα ξεκινήσετε να δένεστε συνειδητά με αυτούς που θέλετε εσείς, ώστε οι αρνητικοί να δένονται ακόμα πάλι με τα διάφορα θύματα και να είναι μονοπολικοί με μια κατεύθυνση η ενέργεια, και οι θετικοί να δημιουργούν ένα εναλλασσόμενο, θα λέγαμε, κύκλωμα όπου όλοι μαζί θα ελαιοτρέφονται. Καταλάβατε λοιπόν τι σημαίνει. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε εσείς, αν δεν αναβαθμίσετε τον εαυτό σας και μάθετε λοιπόν τον εαυτό σας και τον δυναμώσετε στο 3D, να ζητάτε λοιπόν να μπορείτε να ελέγξετε τους άλλους ή να ελέγξετε τον εαυτό σας ή να κυριαρχήσετε τους άλλους ή να κυριαρχήσετε πάνω στον εαυτό σας. Σας είπα, οι δύο δυνάμεις είναι αναγκαίες για αυτόν που θέλει να μάθει τον εαυτό του, και τη θετική και την αρνητική. Φυσικά λοιπόν, μέσω από τους διάφορους, θα λέγαμε, τις διάφορες αντιστάσεις, μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Αυτοί που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο της επιβεβαίωσης και έχουν περάσει από πολλές αντιστάσεις, είναι φυσικό να ξέρουν τόσο καλά τον εαυτό τους, που μετά δεν έχουν τόσο μεγάλη αυτή την συγκίνηση να μπορούν να νιώθουν θύματα και χαλαρώνουν. Αυτοί όμως που νιώθουν θύματα ακόμη, φίλοι μου, είναι φυσικό ότι πρέπει να κοιτάξουν να δυναμώσουν τον εαυτό τους. Μόλις δυναμώσουμε τον εαυτό μας,
Μόλις λοιπόν είμαστε σε κάτι που το αναγνωρίζουμε, αυτόματα για να το γνωρίσουμε ή να το αναγνωρίσουμε πρέπει να είμαστε απ' έξω, όχι ταυτισμένοι. Από αυτή την έννοια, κάθε φορά εμείς που λέμε αποταυτιστείτε από το Matrix, με τα δεσμά της ταύτισης, μας κάνει και πιο δυνατούς πάνω σε ένα πράγμα. Όπως έλεγε και ο πολύ εν πάση περιπτώσει και σας λέω και εγώ, η αναγνώριση είναι το α και το ω. Όταν κάτι το αναγνωρίζουμε, σημαίνει ότι δεν είμαστε ταυτισμένοι με αυτό. Το καταλάβατε λοιπόν, φίλοι μου. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που γίνεστε πιο δυνατοί εδώ και πιο δυνατοί στη γνώση των θεμελιωδών νόμων των οποίων ισχύουν και δουλεύουν τα Matrix, είναι φυσικό αυτοί που το ξέρουν να σας χειρίζονται. Και αυτοί που δεν το ξέρουν να είναι, θα λέγαμε, τα πρόβατα. Ελπίζω να απάντησα αυτό το πράγμα, άλλωστε μιλάμε τόσο καιρό για την εγρήγορση και για την, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Αν λοιπόν εμείς απλά παραδεινόμασταν χωρίς να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, δεν θα ερχόμασταν στη γη, δεν θα παίζαμε όλο αυτό το πράγμα, τον άνθρωπο, θα ήμασταν, θα λέγαμε, περίπου σαν ζώα. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν την ιδιότητα αυτή, φύγετε από την πολικότητα, μάθετε τις δυνάμεις μέσα σας, και αφού ισχυροποιήσετε τον εαυτό σας, θα δείτε πόσο πιο εύκολο είναι μετά να κατευθύνετε τις δυνάμεις και τις ιδιότητές σας, ώστε να μπορέσετε με λίγα λόγια να δημιουργείτε την πραγματικότητά σας. Εδώ πέρα, σε ένα περιορισμένο χώρο τον οποίο είμαστε φίλοι μου, είναι φυσικό να παίζεται ένας πόλεμος συνέχεια χωρικότητας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό λέγεται το σύμπαν, ή μάλιστα αυτό που ζούμε τώρα, ότι είναι παρασιτικό. Γιατί η ενέργεια, για να μείνει παραπάνω κάποιος στην ύπαρξη, θέλει να παίρνει την ενέργεια από τα άλλα πράγματα. Κάθε φορά συνδεόμαστε με ένα εγρήγορος, όσο πιο κατώτερο είναι το εγρήγορος και συνδεόμαστε με τα εγώ, παίρνουμε μικρή ενέργεια, όσο συνδεόμαστε με ένα μεγάλο εγρήγορος, παραδείγματος χάρη τον πλανήτη Γη ή κάτι άλλο πιο συμπαντικό, παίρνουμε μεγαλύτερη ενέργεια. Οι αποκομμένοι είναι φυσικό να παίρνουν την ενέργεια από όπου μπορούν. Ή συνδεδεμένοι είναι φυσικό να παίρνουν ενέργεια από μια μεγαλύτερη μπαταρία. Είναι ο κόσμος της μπαταρίας, φίλοι μου, αυτός που ζούμε. Δημιουργήστε τα ανάλογα κυκλώματα. Λοιπόν, ρωτάει ο Αντώνης, σταμάτη να ρωτήσω, υπάρχει καλό και κακό ή ακόμα και ο χειρότερος παίζει το ρόλο του? Όλα παίζουν το ρόλο του στο μεγάλο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, στο δικό σου παιχνίδι, κάθε φορά που λες καλό σημαίνει μια προέκταση στο χώρο χρόνο, κάθε φορά που λες κακό σημαίνει μια επανάληψη και χάσιμο ενέργειας. Αυτό λοιπόν, κάθε φορά που εμείς εννοούμε καλό, εννοούμε ότι κάτι το καταλαβαίνουμε και μας οθεί σε ένα επόμενο επίπεδο. Κάθε φορά εμείς που λέμε ότι είναι κακό, σημαίνει ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, επομένως χρειάζεται μια επανάληψη. Η συνεχόμενη επανάληψη χάνει την ενέργεια και η ενέργεια μετά φεύγει. Λοιπόν, επειδή κόλλησε, λοιπόν, και επειδή έχουμε περιορισμένο, εν πάση περιπτώσει, ζωτικό σώμα ή ζωή, καταλάβετε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε, σε εισαγωγικά, το χρόνο, τον κύκλο και τις περιόδους. Όσοι απ' την άλλη δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν, είναι φυσικό ότι θα βάλουν τον εαυτό τους πάλι σε μια επανάληψη φθοράς. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, φίλοι μου, είναι να διαλέξουμε αν θέλουμε να είμαστε μηχανοποιημένοι ή να έχουμε μία εγρήγορση. Να αναπτύξουμε μέσα μας τη βούληση, να μπορούμε δηλαδή να δημιουργούμε πραγματικότητα ή να αφαιθούμε στην πραγματικότητα των άλλων. Κάθε φορά που αφινόμαστε στο συλλογικό, έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Κάθε φορά που αφινόμαστε στη δική μας ατομική μας επέκταση, έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Λοιπόν, κάνουμε ένα refresh. Λοιπόν, γεια σου Σοφία, τι σημαίνει σκέφτομαι να υπάρχω, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, τι σημαίνει σκέφτομαι να υπάρχω? Έτσι νόμιζε ο Καρτέζιος, ποιος το είπε αυτό. Στην πραγματικότητα δεν είναι σκέφτομαι να υπάρχω. Προσέχετε φίλοι μου να δείτε. Η σκέψη, όπως την ξέρει ο περισσότερος ο κόσμος, μπορεί να την κάνει πλέον και ένας υπολογιστής. Ο υπολογιστής όμως δεν υπάρχει με την έννοια της αυτοσυνειδητότητας. Βιώνω, άρα υπάρχω. Έτσι θα το πούμε. Έχω εμπειρία, άρα υπάρχω. Όχι απλά σκέφτομαι.
είναι η εμπειρία, είναι το βίωμα, είναι η αντιληπτικότητα που έχω. Όχι μόνο η σκέψη, η λειτουργικότητα, δηλαδή ορισμένων data τη μία κοντά στην άλλη, να συνθέτουν, θα λέγαμε, μία σκέψη. Στην πραγματικότητα, φίλε Κώστα, βιώνω, άρα υπάρχω. Λοιπόν, ελπίζω να έδωσα. Και σημαίνει τι σημαίνει, ότι στην πραγματικότητα οτιδήποτε έχει μια αυτοσυνείδηση νιώθει ότι είναι κάτω από μια αρχή. Η αρχή την ίδια της αυτοσυνείδησης είναι ο εαυτός ο ίδιος. Ο εαυτός μας ο ίδιος είναι κάτι που εν τέλει καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε ποτέ να τον γνωρίσουμε, γιατί δεν μπορεί, θα λέγαμε, το μάτι να δει τον εαυτό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν μπορεί η γλώσσα να γευστεί τον εαυτό της. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή λοιπόν που εμείς ψάχνουμε τον εαυτό μας, καταλαβαίνουμε ότι τον κοιτάμε μέσω από τις αντανακλάσεις. 100% και ολικά δεν μπορούμε ποτέ να βρούμε τον εαυτό μας, π.χ. το Θεό ή π.χ. όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Σας είχα πει και την άλλη φορά ότι εμείς είμαστε στο δέντρο, η καρπή. Βλέπετε, έχουμε σχέση με τον κορμό και όλοι μαζί λεγόμαστε δέντρο. Αλλά άλλο ο καρπός, άλλες ιδιότητες έχει, άλλες ο κορμός. Εμείς έχουμε την δυνατότητα, μόλις πάμε στον κορμό, να ενωνόμαστε με όλους τους καρπούς. Αλλά ποτέ δεν είμαστε κορμοί. Είμαστε καρποί. Αυτό το καταλάβετε, θα φύγετε από την πλάνη του πνευματισμού. Είναι ωραία όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, είμαστε όλοι ένα, είμαστε όλοι αυτά πέρα τα πράγματα, αγάπες και ιστορίες, αλλά πρέπει να ξέρετε πώς να το γιώσετε. Κάποιος ο οποίος έχει αρπάξει, θα λέγαμε, αυτή τη σοφία ή τη φώτιση, πρέπει να ξέρει κάθε φορά και πώς να το βιώσει στο 3D. Δεν είναι μόνο απλά να ακούμε πάνω πράγματα που μας λένε και το εγώ μας, ο εαυτός μας, να ακούει ορισμένα πραγματάκια και εμείς να νομίζουμε άλλα αντάλλων, γιατί θα έρθει μια επιβεβαίωση στο 3D και θα μας το δείξει, εν πάση περιπτώσει, αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε, φίλοι μου, ότι όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, πρέπει να έχουμε μια καθαρή, θα λέγαμε, επεξεργασία των πληροφοριών που παίρνουμε. Έτσι, και μέσα μας να υπάρχει μια συνοχή και ένα παζλ το οποίο εμείς θα το χτίζουμε σιγά σιγά. Αν μαθαίνατε το σκελετό, θα ήσασταν 50% έτοιμοι. Ο κόσμος όμως δεν μαθαίνει το σκελετό. Για κάποιο λόγο πάει να υπερπηδείξει το εγώ, θέλει να τα πηδείξει όλα, να έρθει μόνο σε μια ωραία δόνηση. Για αυτούς που ζητάνε να μάθουν τη γνώση, είναι φυσικό ότι πρέπει να μάθουν τις θεμελιώδη, θα λέγαμε, αρχές, τις οποίες υπόκεινται αυτοί μέσα. Για να οδηγείς ένα μάξι, δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός. Όμως χρειάζεται να έχεις μάθει τουλάχιστον πώς να στρίψεις το τιμόνι, το φρένο, τον γκάζι και τις ταχύτητες, που λέει ο λόγος. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Μια αναγκαία γνώση υπάρχει πάντοτε. Και μετά, αναλόγως εσείς, αν θέλετε να κάνετε ράλι ή αν θέλετε να τρέξετε πιο γρήγορα ή αργά ή να ξεπεράσετε τους άλλους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όμως για να μάθετε να λειτουργείτε το αμάξι, τουλάχιστον χρειάζεται μια αναγκαία γνώση. Πάρτε τη αυτή. Αυτή η γνώση σημαίνει ότι μαθαίνω πώς να νιώθω τον εαυτό μου. Το πιο απλό. Μαθαίνω πώς να νιώθω τον εαυτό μου. Μαθαίνω να τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Μαθαίνω να μην έχω αντιφατικές πεποιθήσεις μέσα μου. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι το απλό που από εκεί ξεκινάμε. Μάθετε αυτό και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, λέμε ότι μόνοι μας δημιουργούμε την πραγματικότητά μας. Το λέτε. Εσείς το λέτε, Μαρία. Δεν είναι έτσι. Σε ποιο βαθμό μας παίζουν ψυχικές επιθέσεις, μην τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, όλοι λένε, φίλοι μου, ότι φτιάχνουν πραγματικότητα. Είναι δυνατόν. Αν όλοι φτιάχνουν την πραγματικότητά τους τόσο πολύ, έπρεπε όλοι να ήμασταν το ίδιο εδώ πέρα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν, όπως μεταξύ τους υπάρχει αλυσίδα των ζώων, έτσι ακριβώς υπάρχει αλυσίδα των επιπέδων συνείδησης. Δεν μπορεί να λέμε όλοι φτιάχνουμε την πραγματικότητά μας, γιατί δυστυχώς δεν τη φτιάχνουμε όλοι στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε, που μπορούμε. Δεν μας χωράει όλους πολύ έτσι όπως το λένε. Γιατί είναι φτιαγμένο, πρέπει να το καταλάβουμε, το σύστημα ακόμα έτσι παρασιτικό, το οποίο πάντα κρατάει μία σκάλα και δεν αφήνει να έρθουμε όλοι σε μια ισορροπία και συχνότητα. Μπροστά εκεί πάμε, δεν λέει κανείς όχι. Όμως δεν πρέπει να είμαστε ούτε στο μέλλον ούτε στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε στο τώρα. Και να μην βιαζόμαστε όμως και καλά να τρέχουμε σε παραδείσους. Πρέπει να είμαστε στο τώρα.
μπορούμε εμείς να φέρουμε τον παράδεισο στο τώρα. Κάθε φορά που εσείς φέρνετε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το πράγμα τώρα που είπαμε, τον παράδεισο στο τώρα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορώ να έχω αυτή την πληρότητα, ότι καταλαβαίνω πάνω στο χωροχρόνο ποια είναι η θέση μου. Έτσι, επομένως λειτουργώ ελεύθερα, καθαρά και εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο τον οποίο είναι τουλάχιστον με μένα, θα λέγαμε, αρμονικός. Δεν μπορούμε να είμαστε ούτε στο μετά τι θα γίνει 100 χρόνια και εμείς να το λέμε ότι το ζω τώρα, ούτε πριν. Πρέπει να έχουμε μια φιλικότητα, φίλοι μου, με το περιβάλλον μας. Όπου και αν είμαστε. Μαζί, αυτός που είναι στον πόλεμο, αυτός που είναι στην ειρήνη, αυτός που είναι στο βουνό, αυτός που είναι στη θάλασσα. Το καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα εκπαιδευτικά, θα λέγαμε, το ξεκινάμε όταν εμείς μπαίνουμε, θα λέγαμε, σε καταστάσεις αποφυγής στην αρχή. Που πάμε στα βουνά, στα δάση, που κάνουμε το μοναχό, που δεν έχουμε επιρροές, για να μπορούμε να δούμε πώς είναι αυτό το πράγμα, το να είμαστε σε φιλικό περιβάλλον. Και μετά σιγά σιγά μπαίνουμε μέσα στις πολλές πραγματικότητες των άλλων, μέχρι να παίξουμε στην αρχή τον πόλεμο και μετά από δύναμη θα έρθει η ειρήνη. Η ειρήνη δεν έρχεται από αδυναμία, μην ξεγελέστε ποτέ. Ένας αδύναμος δεν μπορεί να κάνει ειρήνη ποτέ. Γιατί δεν είναι στο χέρι του να κάνει ειρήνη. Ξυπνήστε με αυτά τα πράγματα που λέμε. Λοιπόν, καλησπέρα στα μάτια, υπάρχει περίπτωση δύο σαρκώσεις να γίνουν την ίδια χρονική περίοδο? Περίμενε να καταλάβω πώς το λες, Πάρη. Δύο σαρκώσεις την ίδια χρονική περίοδο δεν γίνεται να υπάρχουν. Εκτός αν έχεις κάποια άλλη εσύ τώρα μέσα στην δική σου άποψη, πώς λες την ίδια περίοδο. Γιατί η ίδια χρονική περίοδο μπορεί να κρατάει εκατομμύρια χρόνια και μπορεί να κρατάει ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορούν δύο πράγματα να πάρουν τον ίδιο χώρο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν λες υπάρχει δύο σαρκώσεις να γίνουν την ίδια χρονική περίοδο, και πιανού δύο σαρκώσεις της ψυχής, ας πούμε. Η ψυχή μπορεί να έχει ταυτόχρονα στα παράλληλες σαρκώσεις. Όμως δεν γίνεται αντιληπτό από εμάς με την έννοια, ας πούμε, που το ρωτάς. Κάπως λοιπόν όταν νιώθει σε η ψυχή, ας πούμε, οι σχέσεις που έχει με διάφορες σαρκώσεις, φυσικό είναι να μπορεί να φέρει αυτό το πέρα το πράγμα. Όχι μόνο δύο, τα πάντα συμβαίνουν τώρα. Όμως καλό θα ήταν από αυτό το επίπεδο του τα πάντα συμβαίνουν τώρα, έτσι, να μιλάμε ακόμα με το επίπεδο του χρόνου, έστω και αν μειώθηκε ακόμα έτσι όπως το ξέρουμε. Σε λίγο καιρό η αίσθηση του χρόνου και η δική μας, θα λέγαμε, γύρωση στο τώρα θα αρχίσει να μεγαλώνει. Ήδη έχει μεγαλώσει και το ξέρετε. Όσο οι ενέργειες, θα λέγαμε, γιώνονται και σταθεροποιούνται και φεύγουν οι παλές ενέργειες, τόσο πιο πολύ εμείς θα έχουμε πιο άμεση εκδήλωση, πιο συγχρονισμό και πιο, θα λέγαμε, ενθύμηση στη αναστιγμή. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν σιγά σιγά αυτά τα πράγματα θα αρχίσουν να μεγενθύνονται στην δική μας πραγματικότητα σαν συχνότητες. Εκείνο που το καταφέρναμε, θα λέγαμε, μία φορά την ημέρα ή σε περιπτώσεις μόνο χαράς και ενθουσιασμού, τώρα βλέπετε ο ενθουσιασμός θα είναι πιο, σε πιο συνεχή σχέση με εμάς, γιατί θα τον αναγνωρίζουμε περισσότερο, γιατί θα αναγνωρίζουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Δεν είμαστε στη λύθη που ήμασταν πριν. Όταν έκανα, θυμήθηκα τώρα, πιτσιρικάς, όταν ήμουν, δηλαδή, και ήμουν στα 14-15 χρονών που μου είχαν έρθει μερικά βιβλία εσωτερισμού, ξεκίνησα και έκανα την πρακτική της ενθύμησης του εαυτού. Αυτοί που ξέρουν από γνωστικισμό θα ξέρουν το να είσαι στο εδώ και τώρα. Τώρα είμαι 40-41 χρονών. Είναι από τα 26-35 χρόνια που κάνω αυτή την πρακτική. Ακόμα και τις συνέπειες, θα λέγαμε, είχα πάνω μου από αυτό το πέρα την πρακτική. Αυτή η πρακτική, φίλοι μου, σας βάζει τόσο πολύ σε μια εγρήγορση και καθαρότητα του νου και σας φέρνει τόσο πολύ στην ενθύμηση του εαυτού, που είναι σαν το φυτό που λέγανε στους Ινδιάνους, στο πεγιόλ, πεγιότ, κάπως έτσι το λένε, του οποίου καπνίζαν την πίπα της ειρήνης οι Ινδιάνοι, οι Ιθαγενείς τότε, και τους έβαζε σε αυτή την κατάσταση. Μία άσκηση μία ώρα την ημέρα ή δύο ώρες την ημέρα, κάθε φορά που εσείς μπορείτε, ή όπως έκανε ο Σπένση και οι άλλοι διάφοροι που είχαν μιλήσει τότε για αυτή εδώ πέρα την άσκηση, επιφέρει στον οργανισμό, θα λέγαμε, παραπάνω ένταση και δόνηση από ότι έφερνε αυτό το φυτό, θα λέγαμε, με σκαλίνη, μου φαίνεται λέγεται,
με σκαλίνη, έτσι λέγεται η ουσία. Ψάχνετε στο ίντερνετ και θα δείτε τις επιπτώσεις που έχει, ας πούμε, και τι επιφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά τα συμπτώματα, μέχρι και τις παρενέργειες από αυτό το πράγμα είχα τόσο καιρό, θα λέγαμε, από την υπερβολική ίσως δόση που το έκανα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, όλη αυτή η εγρήγορση που νιώθεις σε κάνει να εστιάζεις, να βλέπεις λεπτομέρειες και μετά να αρχίσεις να γίνεις τόσο παρατηρητικός που σε βοηθάει σε πάρα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε, επίπεδο για την εξέλιξη και να δουλέψεις πάνω σε αυτή την διαδικασία, θα λέγαμε, από το 3D που είμαστε μέχρι να φτάσουμε στο κβαντικό, θα λέγαμε, αυτό μας. Έτσι, ακόμα λοιπόν τη διαδικασία υπάρχει, το ξέρετε, ακόμα τη χρειαζόμαστε και μην πετάτε δεξιά και αριστερά. Είναι ωραία όλα αυτά που λέμε, ο καθένας όμως ας δουλέψει στο επίπεδο που βρίσκεται. Στο επίπεδο που βρίσκεται. Έξυπνος είναι αυτός που ξέρει το επίπεδό του, όχι αυτός που ξέρει πολλά πράγματα. Να το θυμάστε αυτό. Έξυπνος είναι αυτός που ξέρει το επίπεδό του, όχι αυτός που ξέρει πολλά πράγματα, πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης πάλι, μέχρι να φτάσουμε σε αναβάθμιση όπου δεν μας πιάνουν αρνητικές επιρροές υποβολές, μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς συνείδητες θετικές σκεπτομορφές που να λειτουργούν αυτόματα αμυντικά σε ενδεχόμενες ενεργικές επιθέσεις, όπως παραδείγματος χάρη μάτι κτλ. Α, ναι, πώς, ευχαριστώ. Λοιπόν, είχαμε εξηγήσει την τομάτη στο προηγούμενο βιντεάκι μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ή δεν το είχαμε εξηγήσει, ούτε που θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή στην πραγματικότητα όλοι είμαστε ενωμένοι, κάθε φορά που κοιτάμε κάποιον, τον ακουμπάμε. Δεν ακουμπάμε μόνο με το δάχτυλο, ακουμπάμε και με το φως. Όταν κοιτάμε κάτι, μπορεί να μας δίνει την ψευδέστηση της απόστασης, αλλά στην πραγματικότητα κάθε τι το κοιτάμε, ενωνόμαστε και μαζί του. Ούτε μόνο άμα τα ακούμε, ούτε μόνο άμα το γευόμαστε. Πάντοτε, κάθε φορά κάτι που έρχεται στο περιβάλλον μας, είμαστε ενωμένοι. Έτσι λοιπόν, μέσω του ματιού, της όρασης, κάθε φορά κατευθύνουμε ορισμένες ενέργειες συνειδητά ή ασυνείδητα και ο άλλος θα είναι ανοιχτός, το παίρνει. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την αναβάθμιση που λες, σε όποια αναβάθμιση, πίστης στην πραγματικότητα και θέλησης, όπως είπα πριν, έτσι, και βούλησης, ισχυρής θέλησης, τι πρέπει να κάνουμε, να δουλέψουμε στο επίπεδό μας. Κάντε οτιδήποτε δουλεύει για εσάς. Τι λέμε συνέχεια. Με ρωτάνε πολλοί τι και πώς και τι και πώς. Στην πραγματικότητα κάντε αυτό που δουλεύει για εσάς. Να κάνετε μια πρακτική την οποία όμως δουλεύει για εσάς. Δεν μπορείτε να κάνετε πρακτικές οι οποίες δεν δουλεύουν για εσάς. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Αρκεί να βλέπετε αποτελέσματα και να δουλεύουν για εσάς. Όμως, ό,τι διαλέξετε, στηρίξτε το. Υπερασπίστε το. Μάθετε το. Δείξτε συνείδηση πάνω εκεί. Μην είστε αρπακολατζίδες που λέμε. Δείτε λοιπόν μια πρακτική και κάντε τη ακριβώς όπως πρέπει, αν θέλετε να έχετε τα αποτελέσματα. Αν δεν δουλεύει για εσάς, λοιπόν δεν θα δουλέψει για εσάς. Αν είναι στον ενθουσιασμό σας όμως, αφήστε τη, δουλέψτε τη όσο περισσότερο σας αφήνει ο ενθουσιασμός σας. Θα δείτε σίγουρα αποτελέσματα ό,τι και να κάνετε. Αρκεί να το θέλετε και το κάνετε σωστά. Ό,τι και να κάνετε. Το σύμπαν, φίλοι μου, δεν κρατάει τίποτα, όπως είχα γράψει και την άλλη φορά, μυστικό από κανέναν. Εμείς είμαστε ήδη που κλείνουμε τα βλέφαρα. Σε μια άσκηση συνειδητότητας, κάθε φορά που κλείνουν τα βλέφαρα, να θυμάστε ότι είναι κουρτίνες που μπαίνουν μπροστά και ότι εσείς είστε πίσω από τις κουρτίνες. Αυτό θα σας βοηθήσει πολύ για αυτούς που θέλουν να κάνουν την παρατήρηση της εγρήγορσης. Κάθε φορά που κλείνουν τα μάτια, αν το συνδυάσετε και να έχετε ότι στη στιγμή κάθε φορά κλείνουν τα βλέφαρα και τα βλέφαρα συμβολίζουν τις κουρτίνες. Τις κουρτίνες που έρχονται από την ύπνωση. Τις κουρτίνες που έρχονται από τη μηχανικότητα. Τις κουρτίνες της ταύτισης. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια, φεύγω και μου θυμίζουν τις κουρτίνες. Οκ. Σας έδωσα τώρα πάλι ένα κλειδί για να μπορέσετε να έρθετε σε μια εγρήγορση αυτοί που θέλουν να κάνουν τη μέθοδο της παρατήρησης. Τίποτα από ό,τι λέω δεν είναι για να τα ακολουθήσετε. Είναι απλά συμβουλές. Απλά εμπειρίες δικές μου. Κάντε ό,τι σας αρέσει. Οκ. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Άλλωστε γι' αυτό το λέμε. Δεν τα λέμε για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Οκ. Κάτσε να δούμε τι έχουμε να πούμε ακόμα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Από ό,τι βλέπω έχει μπει ο κόσμος που παρακολουθεί. Δεν ξέρω, επειδή έχει και μια διακοπή ο χρόνος τον οποίο με λαμβάνεται ποιος είναι. Λοιπόν, λέει η Χριστίνα,
Πώς εξηγείται όταν φεύγεις από το σώμα σε σεξουαλική ένωση? Εξηγείται ότι κάθε φορά που εμείς έχουμε αυτές τις εκκρίσεις αυτών των ορμονών και μέσα σου παίζουν όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, και ταυτίζεσαι και έρχεται όλη αυτή η ενέργεια και θες να τη βιώσεις και αφήνεσαι ολικά, είναι φυσικό λοιπόν να νιώθεις αυτή την ενέργεια με το να δίνεις στον εαυτό σου την εντύπωση ότι δεν εστιάζεις, θα λέγαμε, στο σώμα. Λοιπόν, είναι φυσικό λοιπόν ότι μέσα σου αρχίζεις και εστιάζεις στις ανώτερες ενέργειες και στις ανώτερες, θα λέγαμε, στο ανώτερο βίωμα, ανώτερο τύπου ενέργειας βίωμα, οπότε μπορείς και να εστιάσεις και στο σώμα και όποιο θέλει μπορεί να εστιάσεις στην ενέργεια. Όταν εσύ εστιάζεις την ενέργεια, τότε η σεξουαλική ένωση φεύγει από τη λαγνία, έτσι, αν και ξεκινάει από τη λαγνία, φεύγει, θα λέγαμε, από τη λαγνία και να βαθμίζεται σε κάτι πιο ανώτερο, σαν τροφή μέσα μας, για να μπορούμε να αναπτύξουμε ακόμα και τη συνείδησή μας. Κάνοντας αυτή την άσκηση, όταν σεξουαλικά, δηλαδή βάζετε και την καρδιά, βάζετε τον εσωτερικό νου, βάζετε την εσωτερική αντίληψη και σεξουαλικά ενώνεστε με κάποιον, εκείνη την ώρα, φίλοι μου, υπερνικάτε, θα λέγαμε, τη λαγνία, υπερνικάτε το Matrix και δημιουργείτε θέληση για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Δημιουργείτε θέληση, γιατί όπως σας έχω πει και άλλες φορές, η σεξουαλική ένωση, η σεξουαλικότητα γενικά, όπως έλεγε και ο Φρόιντ, και όλο αυτό το πράγμα, η υπνοτική αυτή δύναμη που μας κάνει ερωτευμένους με τη σάρκα, με το 3D και όλο αυτό το πράγμα, ξεκινά και έχει άμεση σχέση η σεξουαλικότητα με την ψυχολογία μας. Ένας άνθρωπος όταν κάνει σεξ εκείνη την ώρα μπορεί ακόμα να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα, να φύγει και να νιώθει μέσα του τις ενέργειες, να αναβαθμίζει λοιπόν τις ενέργειες και να νιώθει όλο το ωραίο, αντί να είναι στο σώμα, θα λέγαμε, στην ειδονή ταυτισμένος, να είναι στην πληρότητα ταυτισμένος ή εστιασμένος, καταλαβαίνει ότι μέσα του δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις να αναπτύξει θέληση. Να αναπτύξει θέληση. Γι' αυτό και σε πολλές μαγείες χρησιμοποιούν τη σεξουαλικότητα, γι' αυτό και πάρα πολλά πράγματα λοιπόν υπάρχουν που δίνουν δύναμη στον άνθρωπο να πετύχει το σκοπό του. Έτσι λοιπόν είναι φυσικό δύο ερωτευμένοι άνθρωποι να μπορούν να πετύχουν πάρα πολύ μεγάλους σκοπούς. Ειδικά όταν έρχονται σε αυτή την ένωση τη σεξουαλική, που σημαίνει γύρωση της αλληλοτροφοδοτικής εναλλασσόμενης ενέργειας την οποία σας είπα. Για να δούμε, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Η ώρα πέρασε πολύ ευχάριστα. Έχουμε κλείσει 45 λεπτά, φίλοι μου. Θα απαντήσω ακόμα μία. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Ο Κώστας, ο φίλος μου, ακούει, να μου στείλει αν έχω ξεχάσει καμία ερώτηση. Για να δούμε. Δεν πιστεύω. Δεν μου έχει στείλει κάτι, οπότε έχουμε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή που μου δίνετε. Αυτά που σας λέω τώρα, να ξέρω ότι τα έχω πει και στα βιντεάκια, έτσι, ίσως πιο αναλυτικά άλλα, ίσως πιο περιληπτικά άλλα, κάθε φορά μαζί με εσάς αναβαθμίζομαι και εγώ. Το τελευταίο καιρό νιώθω, θα λέγαμε έτσι και σε εισαγωγικά, ένα άγχος μαζί με τον ενθουσιασμό. Πολλές φορές που με πιάνει το άγχος από όλο αυτό το πράγμα, έτσι, τις κατανοήσεις που έχω και θα ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας πηγαία. Από εκεί και πέρα, ένα like, μια κοινοποίηση ή την αγάπη σας και όλα θα πάνε καλά, γιατί μαζί με εσάς συνδημιουργώ. Από εσάς στρέφουμε αυτή τη στιγμή και εσείς στρέφεστε από εμάς. Έτσι σημαίνει αυτό το πράγμα και έτσι μ' αρέσει να προχωράμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους.